τι συμβαίνει πάλι με την Άννα Μαρία, χαμός. Χαμός με την Άννα Μαρία. Στα social media γίνεται ένας πανικός. Κοίτα να σου πω, στα social media δυστυχώς το Instagram ήδη έχει βγει και θα τα έχει δει και θα έχει σοκαριστεί. Γίνεται χαμός με αρνητικά σχόλια και η οικογένεια του Μπάρτζη αναγκάστηκε και αυτή να απενεργοποιήσει τα σχόλια, γιατί πηγαίνουν και στο προφίλ του Μπάρτζη και βρίζουν και αυτόν και την Άννα Μαρία και τους δύο μαζί και για την υποτιθέμενη σχέση, να πούμε, για τη σχέση που υπάρχει, που δεν θα πρέπει να υπάρχει, γιατί η Άννα Μαρία έξω την περιμένει ένα παιδί το οποίο ήταν να παντρευτούν, έχει πολύ σοβαρή σχέση. Σοβαρή σχέση, ναι. Και εδώ γίνεται ένας χαμός. Το τι βρίσιμο, δηλαδή άμα τα δεις κιόλας και τα πεις, ήταν σχαρά. Άκουσε, αυτό που με πείραξε εμένα πάρα πολύ ήταν ένα σχόλιο που έγινε στα social media μέσα κάποτε στον μπαμπά της, είχαν πάει, στον μπαμπά της είχαν πάει, όχι, στο δικό της να ήταν, στο δικό της, και λέγανε για τον μπαμπά της. Ένα ακραίο σχόλιο, ένα τρισάθλιο σχόλιο, το οποίο, ας πούμε, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, καταρχήν τι άνθρωπος, αυτό το ζώο που πήγε και το γράψε, γιατί ζώο είναι, λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε, δεν ξέρω τι στο διάλογο ήθελε να πάει να βρει, αλλά ήταν τόσο αισχρό που όταν το διάβασα έπαθα την πλάκα μου. Και αυτό που σκέφτηκα ήταν το εξής. Το site το συγκεκριμένο που το έβαλε το σχόλιο αυτό δεν σκέφτηκε ότι είναι πολύ χοντροκομμένο αυτό το πράγμα που υπόθηκε μέσα και το έβγαλε και το δημοσίευσε. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει και οι δημοσιογράφοι να μαζευτούν. Ναι, πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε ότι δεν είναι ότι βλέπουμε να τα βγάζουμε. Δηλαδή, λέει ο Χ, δημοσιογράφος, πω λέει χαμό στα σχόλια, λέει, να πούμε, πω τι τις κάνουν, τροπή και έσχος αυτό που γίνεται από τους τηλεθεατές, να, πάρτε ένα δείγμα. Και βάζει 10 σχόλια μέσα, τα οποία είναι τρισάθλια. Κοίτα, εγώ πιστεύω πάντως... Όμως, ναι. Συγγνώμη, όμως, αυτό το σχόλιο το συγκεκριμένο, το οποίο ήταν μόνο αυτό και το βγάλα, εγώ δεν το είδα. Ξεπέρασε τα όρια, ούτε δεν το συζητήσω, δεν θέλω. Λοιπόν, ξεπέρασε τα όρια. Εγώ, αν ήμουν μέλος της οικογένειας της Άννας Μαρίας, πραγματικά σου μιλάω, θα έκανα μήνυση στο site. Θα έκανα μήνυση. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό. Γιατί για ένα κολοπέχνητο, επειδή μου τη δίνει η Άννα Μαρία, τη βλέπω για κακίστρο κτλ. Και τη βλέπω και εγώ για κακίστρο. Θα πάω να γράψω τέτοιες βλακίες. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πού θα πάει αυτή η μαλακία που παθαίνουν μερικοί. Αυτό δηλαδή που λες είναι μερικοί, είναι 50% άτομα τα οποία έχουν το καθένα από 14-20 προφίλ και εμείς τυχαίνει και δεν μας τυχαίνει να βρίζουν. Αλλά είναι τόσο ισχυρά αυτά που γράφουν που αηδιάζεις και μόνο που τα διαβάζεις, όπως αυτό για τον πατέρα της Άννας Μαρίας. Εγώ να σου πω κάτι, νομίζω ότι αυτά τα ζώα πρέπει να τα αποκλείσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Όποιος κάνει τέτοια σχόλια ακραία που ξεπερνάει την υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, παιδιά. Όταν ξεπερνιέται αυτή η κόκκινη γραμμή, πρέπει να πούμε αυτοί όλοι να τελειώνουν από τα social media. Να τους μπλοκάρουν τα προφίλ και να τελειώνουν η ιστορία. Λοιπόν, και μάλιστα να τους ψάχνουν να τους βρίσουν κιόλας, γιατί η IP υπάρχει, ναι, και να τους κυνηγήσουν και να γίνεται ένα να δεις. Να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, γιατί πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Και γίνεται εξής. Αυτό γίνεται όμως στους περισσότερους παίκτες, π.χ. στο Survivor που βγαίνουν έξω και παθαίνουν ένα σοκ. Δηλαδή, και στον Κοψιδά έγινε αυτό. Που διαβάζαμε, δηλαδή, διάβαζα κάτι μηνύματα για τον Κοψιδά και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τα γράφουν αυτά. Εντάξει, και εμείς μπορούμε να μην συμπαθούμε κάποιο παίχτη, να λέμε κάποια πράγματα, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργούμε αυτές τις εντυπώσεις, δηλαδή το ότι πηγαίνετε, βρίστε τον με τον χειρότερο τρόπο. Καμία σχέση. Εμείς ό,τι σχολιάζουμε συνήθως είναι παικτικά. Δηλαδή, έχει να κάνει με τον χαρακτήρα μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, το τι κάνει, ας πούμε, έξω ο Κοψιδάς αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί. Σου λέω, εγώ π.χ. για τον Κοψιδά, γιατί έτυχε να διαβάσω ένα αισκρό μήνυμα και για τον Κοψιδά. Τα ίδια με την Άννα Μαρία. Τα ίδια γίνονταν και πριν με τον Big Brother. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα προφίλ, τα οποία για ποιο λόγο υπάρχουν, αυτό που λες εσύ. Αυτό είναι τρισάθλιο αυτό. Τέλος πάντων, να σου πούμε αυτό το θέμα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Και πάμε λοιπόν σε αυτό που θα δούμε τις επόμενες ώρες, δηλαδή την Κυριακή το βράδυ. Την Ένωση, παιδιά, βλέπουμε. Την Ένωση. Το πάρτι για την Ένωση. Ένωση Τριαντάφυλλου με Αλέξη. Ναι, επιτέλους τα παιδιά συναντήθηκαν. Θα ευχαρίσει τον Τριαντάφυλλο στον Αλέξη που τον στήριξε με τον δικό του τρόπο και τα δικά του λεγόμενα. Και εδώ ξεκινάμε, οι κλικούλες γίνονται σιγά-σιγά. Τώρα θα μαζευτούν, θα γίνουν. Τώρα θα γίνει χαμός, παιδιά. Τώρα πλέον το παιχνίδι θα έχει άλλη ουσία και θα περιμένουμε πώς και πώς θα, με το πώς θα διαμορφωθούν οι κλίκες, ποιοι θα κάνουν παρέα μαζί, πώς θα γίνει η κατάσταση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, παιδιά, τώρα θα αλλάξουν τα δεδομένα πάρα πολύ. Ο Αλέξης πλέον με τον Τριαντάφυλλο δεν είναι μόνοι τους, είναι δίδυμο.
Ανοίγουν και στον ίδιο χώρο τη ομάδα που μπορεί να συνεργαστούν. Ποιοι θα κολλήσουν μαζί του, εδώ είναι το ερωτηματικό τώρα. Ο Σάκης θα κολλήσει με αυτού ή θα κολλήσει με του απέναντι. Γιατί μπορεί ο Σάκης ξαφνικά να πάει με του απέναντι πολύ και να κάνει παρέα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε λοιπόν τώρα. Είναι όλα σε εξέλιξη. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έχουμε και τον τραγουδιστή ο οποίο θα. Ο Jason Derulo. Ναι, θα πάει τσάπα. Έκλεψε τις εντυπώσεις. Ναι, 350 χιλιάρικα μόνο. Τσάπα, 350 χιλιάρικα. Την ίδια σταρούμπα. Και δεν ήταν, δεν τραγούδησε λέει μόνο pop. Είναι πάρα πολύ καλός. Από ό,τι είπε και ο Λιανός, μάλιστα, του έκανε και κάτι ωραία σκέτσα ο Τριαντάφυλλος. Που θα γελάσουμε, γιατί έχει και το κωμικό στοιχείο μέσα εδώ ο Τριαντάφυλλος. Πέρα από το ότι κάποιοι δεν το συμπαθείτε. Νομίζω ότι στην Ένωση θα δώσει ρεσιτάλ, θα τραγουδήσει κιόλα. Θα τον κοιτάει και τον Jason Derulo. Που είναι και άλλα τα ακούσματά του. Αλλά θα γίνει χαμός, ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία ο Λιανός και θα δούμε τώρα, παιδιά, τις επόμενες ώρες. Ωραία, θα δούμε λοιπόν, τα και αυτά είναι πολλά και σημαντικά τα οποία. Α, και κάτι θα γίνει με Μαρία Έλενα και Σάκη. Και ο Μπάντζης αφιερώνει τα τραγούδια στην Άννα Μαρία που έφυγε. Με τα τραγούδια που θα πούνε, κάτι θα γίνει με τη Μαρία Έλενα και τον Σάκη, εννοείς. Δεν διευκρίνησε ο Λιανός, λένε ότι ναι, κάτι θα γίνει, μπορεί με τα τραγούδια. Κάτι θα παίξει. Μπορεί, είναι εκεί που στην Ένωση κιόλα περιποιούνται και όλα ομορφαίνουν, ντύνονται ωραία, πλένονται. Ναι, θα είναι αλφάδι. Βαμμένε, οι κοπέλε κτλ. Όμω, όλα αυτά θα συμβούν κυρίε και κύριοι την ερχόμενη Κυριακή, αλλά αυτό που έχει συμβεί να πούμε στι στοιχηματικέ εταιρείε είναι αυτό που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Λέτε, δεν μπορεί κάτσε, να μου συμβαίνει. Τα έχω. Βάλε, παίξε μπάλα. Ποιο είναι πρώτο, παιδιά, στοιχηματικέ. Ο Ηλίας, ο Μπόγδανος. Το θέμα δεν είναι ο πρώτος όμως. Το θέμα είναι ο δεύτερος. Παιδιά, ακούστε τώρα προσεκτικά. Ποιος είναι ο δεύτερος. Ποιος είναι ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι ο Τριαντάφυλλος. Μα είναι δυνατόν. Πείτε μου, υπάρχει άνθρωπος να ποντάρει ότι ο Τριαντάφυλλος μπορεί να φτάσει στον τελικό. Ναι. Αφήστε, ας πούμε, βγαίνει δεύτερος. Υπάρχει κάποιος να ποντάρει. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν μου λέγανε, ξέρεις κάτι, βάλε 10 ευρώ και θα πάρεις πίσω 1000, θα λέγα, παιδιά, το δεκάρικο δεν το χαλάω έτσι. Κοίτα, δηλαδή, είναι τρομερό αυτό. Μία το ποδαράκι, μία μεσούλα, μία από εδώ, να φτάσει στο τελικό Τριαντάφυλλος, έτσι όπως πάει. Άκουσε, εάν συνεχιστεί αυτή η βιόλα, φεύγει. Ναι, εντάξει. Έτσι, πρώτον αυτό. Δεύτερον, θεατής. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι στοιχηματικές επίλογες το κάνουν αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, πού το βλέπουν ότι μπορεί να φτάσει εκεί. Δηλαδή, ξεπερνάει το Σάκη, ξεπερνάει το Τζέιμς. Το γουστάρουν το κάποιο, το γουστάρουν. Εντάξει, τρίτο είναι ο Τζέιμς. Ποιο είναι, για πε τη σειρά. Έχει γέλιο να. Εδώ μια παρένθεση. Ο Τριαντάφυλλος όλο δεν παίζει και λέει: εύχομαι στην ομάδα μου καλή επιτυχία. Δηλαδή, μιλάμε και το λέμε ένα ύφος. Ότι αφήστε με ακόμα λίγο να ξεκουραστώ εδώ. Λοιπόν, πάμε μετά. Έρχεται η Καρολίνα. Ο Τζέιμς είναι τρίτο. Μετά είναι η Καρολίνα και μετά ακολουθούν Νίκο, Σάκη, Κώστα, Κόρομη μαζί. Και τελευταία είναι η Νικόλετα με τον Γιώργο. Ο Ασημακόπουλος είναι τελευταίος. Ναι. Καλά, παιχτικά δεν είναι και πολύ καλός. Εντάξει, δεν λέει και τίποτα. Έχει βγάλει και αυτήν την κακία που βγάζει. Είναι και λίγο και τσομπολάκος. Είναι θεματάκι, είναι θεματάκι σοβαρό. Είναι θεματάκι σοβαρό. Αλλά ο Σάκης, ναι, είναι πιο χαμηλά. Που τον θεωρούσα δυνατό παίχτη. Ο Ηλίας, οκ, ο Τριαντάφυλλος, είναι κολόφαρος. Να πούμε αυτό. Ναι. Ο Τριαντάφυλλος. Του κάθεται καλά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως δεύτερος. Εντάξει, δεύτερο, μην τρελαθούμε τελείως. Είπαμε, εντάξει, το αγαπάμε, φίλος μας είναι, αλλά δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Εγώ πιστεύω να πούμε ότι τις επόμενες μέρες ο Τριαντάφυλλος θα φύγει. Εάν δεν γίνει και καλά, και καταρχήν έτσι όπως το λέμε αυτό το μακρινάρι, αυτό το περίεργο. Το Κηδεμόνας. Το Κηδεμόνας, ναι, με τον Κηδεμόνα του πάει συνέχεια τώρα εκεί. Εγώ νομίζω ότι. Ναι, δεν την βλέπω τη δουλειά. Τι νομίζω. Θα πει κανένα δάσκαλο στο παιδί, έλα αύριο με τον Κηδεμόνα σου και θα φοράει το. Να το φοράω, θα πει. Ήρθε τον Κηδεμόνα. Και μάλιστα το άκουσα μόνο. Από το, να σου πω την αλήθεια, από το Λιάγκα ότι λέγεται έτσι. Δεν το γνώριζα, ναι, δεν το γνώριζα. Λοιπόν, το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Τριαντάφυλλος αργά ή γρήγορα θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι τελικό ας πούμε, βλέπω το Σάκη με τον Τζέμις πιο πιθανούς και τον Ηλία, κοιτάξτε, είναι οι τρεις, Σάκης, Τζέμις και Ηλίας, είναι οι τρεις οι οποίοι εδώ έχουμε ένα θεματάκι με το Σάκη. Θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ δυσαρεστημένο έξω, η δυσαρεστημένη οικογένεια του Σάκη και προσπαθούν λέει, να τον βρουν να επικοινωνήσουν. Δεν ξέρω και επειδή ακούγονται πολλά για το Σάκη σχετικά με τα νεύρα που έχει και ότι είναι οξύθυμος και πέφτουνε μπουνίτσες, έτσι ακούγεται και με τον Μπάρτζι,
ότι του ζήτησε το λόγο και πήγε να επιτεθεί. Ναι, ναι, ναι. Του έχει κάνει η παραγωγή παρατήρηση και του λέει την επόμενη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο έχεις φύγει. Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει από τα νεύρα του, γιατί έρχονται δυσκολότερες καταστάσεις. Από τα νεύρα του, αν τελικά μπορεί να παραμείνει και αν τυχόν έρθει σε επικοινωνία που νομίζω απαγορεύεται, γιατί είναι πλέον δικά τους προϊόντα, ας το πούμε, τα παιδιά στην παραγωγή του Ατζούν, δηλαδή αυτοί αποφασίζουν εάν θα μιλήσουν με την οικογένεια ή όχι. Εάν μιλήσουν με την οικογένεια, μπορεί να. Επειδή βγαίνει ένα αρνητικό πρόσωπο έξω του Σάκη, μπορεί κάποια στιγμή να τον δουν να αποχωρεί κιόλας. Λες, ε. Εγώ πάντως θεωρώ ότι είναι από τα φαβορί. Εγώ θεωρώ είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τώρα που θα φτιάξει πάλι το πόδι του δηλαδή και τρέξει, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Εγώ θεωρώ τρεις, όπως σου είπα. Ηλίας, Τζέιμς και Σάκης. Ναι. Αυτοί οι τρεις είναι. Και να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα, δεν τον γουστάρω, αλλά δικαιούται να το πάρει ο Τζέιμς. Ο Τζέιμς ξέρει γιατί δικαιούται, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ούτε έχει το σώμα όπως έχει ο Ηλίας Μπόγδανος. Και δεν το περίμενε κιόλας να έχει τέτοια δυναμική. Έχει το μυαλό. Ναι. Έχει το μυαλό. Έχει το μυαλό. Το μυαλό δεν χάνει όμως. Ναι, κάπου ναι, κρυφοτρώει. Ναι, ναι, το μυαλό είναι πολύ πιο ισχυρό το σώμα. Ναι. Εγώ λοιπόν δικαίως πιστεύω ότι πρέπει να το πάρει ο Τζέιμς. Από εκεί και πέρα όμως, καλός παίκτης είναι ο Ηλίας, καλός παίκτης είναι ο Σάκης. Οι άλλοι δεν μου αρέσουν καθόλου. Οι άλλοι δεν είναι. Εγώ αυτούς τους τρεις θεωρώ μόνο. Και ο Κόρο θα μπορούσα να τον βάλω, αλλά ο Κόρο έχει βγάλει πολύ κακία και βέβαια ναι. Μην ξεχνάς ότι έχει πολλές ήττες τώρα τελευταία. Κοίτα να σου πω, ο Αλέξη δεν πολύ παίζει. Ο παπάς το έχει ρίξει λίγο στο reality. Εντάξει, άστο, Αλέξη, αυτή είναι τώρα εκεί πέρα για άλλους λόγους. Δεν έχουν πάει για να κερδίσουν αυτοί. Αυτοί έχουν πάει εκεί για να φτιάξουν ορματάκι τους, να παίξουν μπάλα. Και τώρα κοίταξε, ο Αλέξη, ο Τριαντάφυλλος, η Ελευθερία Ελευθερίου και 3-4 παιδιά που τα οποία έχουν σχέση με τη δουλειά αυτή είναι κερδισμένοι του παιχνιδιού. Μπορούν να κάνουν πράγματα. Όχι, είναι κερδισμένοι. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα επιπλέουν ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο και θα είναι στον αφρό. Και να σου πω κάτι, θα πω εδώ κάτι το οποίο ίσως το έχεις νιώσει κι εσύ. Πιστεύω ότι επειδή έχει πάρα πολλά reality, πολλές προσωπικότητες, έχουμε και τις μάσκες έξω, ότι μόλις βγαίνει κάποιο παιδί από το τώρα το Survivor, μετά από λίγο ξεχνιέται. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν εκδηλώσεις, να τους βλέπουμε, να γίνονται τα βαντούρι, βγαίνουν ας πούμε μία στο Μουτσινά, μία αριστερά, δεξιά, μετά γεια σας. Δηλαδή, χάνονται. Λογικό δεν είναι. Η Σοφία βγήκε οκ, αλλά έχει ξεχαστεί πλέον. Μα και να βγουν έξω με μάσκα να πάνε. Ούτε και η έξοδο δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχουν εκδηλώσεις και δεν υπάρχουν πράγματα να κάνουν, ξεχνούνται. Το κρίμα είναι ότι δεν απόλαυσαν κανένας από τα τελευταία reality την δόξα τους. Α, αυτό ακριβώς. Να, ας πούμε ο Κοψιδάς έφυγε, οκ. Εντάξει, ο Κοψιδάς ηθοποιός είναι, θα την γλιτώσει αυτό. Θα κάνει κάποια δουλειά. Να δούμε όμως, μπορεί βέβαια, να σβήσει το όνομα. Βέβαια, αυτή η μαλακία που έκανε, που είπε το τριαντάφυλλο. Αμόρφωτο. Αμόρφωτο κτλ. Νομίζω ότι αυτό θα του στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά και θα απορώ πώς είπε τέτοια μαλακία. Πώς την είπε. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά, θέλω πάρα πολύ από εσάς να μας σχολιάσετε αυτά που λέμε και θέλουμε βέβαια και τη δική σας άποψη. Οπότε λοιπόν, σχόλιο εδώ και τώρα. Και εδώ θέλουμε να τονίσουμε, επειδή είπες για σχόλια, επειδή έγινε σήμερα ένα θέμα στον Λιάγκα, το ότι είναι εναντίον του Τριαντάφυλλου και τον βλέπουν έξω και τον βρίζουν. Να πούμε ότι μην παθιάζεστε, βρε παιδιά. Και εδώ τα λέμε κάτι, ή όταν φωνάζει για κάποιο που έχει φωνάξει, και αν έχει φωνάξει για παίχτες σε reality. Βέβαια. Δεν είναι ότι πρέπει να το παίρνουμε προσωπικά. Ναι, τι θα πει μετά, προσωπικά μας βρίσκεται κιόλας. Ναι. Επειδή, δηλαδή, είπαμε, επειδή έχουμε μια διαφορετική άποψη από εσάς. Είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Και αυτά που λέμε έχουν να κάνουν παιχτικά. Ή και η πλάκα που κάνουμε. Δηλαδή, εσύ κάνεις πλάκα για την ελευθερία, ας πούμε για τα κολαράκια της κτλ. Δεν σημαίνει ότι άμα τη δεις έξω. Θα λιώσω. Καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο. Εγώ θέλω λοιπόν από εσάς να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί πρέπει να πάω στους 100.000. Δεν το βλέπω βέβαια, αλλά τέλος πάντων, στόχος είναι αυτός. Και επίσης θέλω πολύ να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Είναι σημαντικό για μένα να σχολιάζουν τα παιδιά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για να αποχωρήσουμε? Έτοιμοι? Έτοιμοι. Τώρα να σου πω όχι. Να είστε καλά. Bye bye.